Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση, ο νόμος ο οποίος ψηφίζεται σήμερα, είναι κατά την ταπεινή μας εισήγηση ένας αντιπαραγωγικός νόμος, ο οποίος δεν θα, όχι μόνο δεν θα προσφέρει οτιδήποτε, αλλά θα επιδεινώσει την πολύ κακή και άσχημη κατάσταση ως προς την προστασία των ζώων που υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία. Και εξηγούμε. Το να πάρεις μερικούς αστυνομικούς και να τους βαφτίσεις ότι είναι αστυνομία ζώων, δεν προσφέρεις απολύτως τίποτε. Ούτως ή άλλως, η κακομεταχείριση των ζώων και όλη η περιπτωσιολογία που υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο αποτελούν από μόνα τους ποινικά δικήματα. Επομένως, αυτά μπορούν να τιμωρηθούν από την υφιστάμενη δομή της αστυνομίας. Τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε από το σύνολο των αστυνομικών, επιβαρύνουμε κάποιες μονάδες και θα έχουμε και το εξής φαινόμενο πλέον. Εάν υπάρξει κακομεταχείριση ζώου και κάποιος καταγγείλει, προφανώς ο αστυνομικός θα τον παραπέμψει στον συνάδελφο του, ο οποίος είναι εντεταλμένος να πράξει τέτοιο πράγμα. Τι θα γίνει? Μα δεν είναι δουλειά δική μου, θα λέει ο ένας. Μα εγώ είμαι αποσπασμένος στο ΤΑΕ, ο άλλος είναι αποσπασμένος στην Τροχέα, ο άλλος, ο οποίος είναι αστυνομία ζώη, είναι επιφορτισμένος με τεράστια όγκων εργασίας, με αποτέλεσμα αυτή η απαράδεκτη κατάσταση να συνεχίσει. Τι κάναν οι άλλες χώρες? Οι άλλες χώρες έκαναν το αυτονόητο και μιλώ για τις σοβαρές χώρες του εξωτερικού και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με την ευαισθησία που υπάρχει εκεί στα θέματα των ζώων. Εκεί δημιούργησαν έναν εκ των ενών το αστυνομικό σώμα, σε εισαγωγικά, από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους. Όπως έγινε στην Κύπρο με το Ταμείο Θύρας. Ξέρετε, στο Ταμείο Θύρας εδόθησαν εξουσίες πολύ πιο έντονες από την αστυνομία, ακριβώς για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της λαφροθυρίας. Διότι ανεβάζαμε και αυτόν το βάρος στην αστυνομία, η αστυνομία μας ακλάταρε. Αντί λοιπόν να δημιουργηθεί το σώμα αυτόν, το οποίο θα έπρεπε να είχε μοναδικό σκοπό την καταπολέμηση της βαρβαρότητας, επιλέξαμε την κατάσταση αυτή, η οποία δεν θα δώσει απολύτως τίποτε στον κοινό αγώνα το οποίο όλοι ευαγγελιζόμαστε και επαγγελόμαστε. Επομένως, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, θα τηρήσουμε την αποχή και επειδή και η πρόταση των οικολόγων κινείται στην ίδια γραμμή αυτού της μη αποδοτικής νομοθεσίας, την οποία μόλις έχουμε περιγράψει, θα τηρήσουμε την αποχή και στην τροπολογία.